Και υπάρχει ελάχιστο πόνο, θα μπορούσαμε να πούμε καθόλου πόνο, για έναν άνθρωπο που ζει στο παρόν. Η επόμενη αλήθεια είναι ότι το παρόν είναι το μόνο πεδίο της δράσης. Μόνο στο παρόν μπορώ να δράω. Δεν μπορώ να δράω στο παρελθόν ή να δράω στο μέλλον. Μόνο στο παρόν μπορώ να κάνω αποφάσεις και μπορώ να κάνω αλλαγές στην ζωή μου. Μπορώ να ασχοληθώ στο παρόν με το παρελθόν, αλλά είμαι στο παρόν και εφαρμόζω τεχνικές σαν TAT, EFT και άλλες τεχνικές να απελευθερωθώ από την επίδραση του παρελθόντος και έχω επίγνωση. Άλλο αυτό και άλλο να είμαι παρασυρμένο στο παρελθόν με αρνητικές σκέψεις. Άλλο συνδυτά να ασχοληθώ με το παρελθόν με συγκεκριμένες τεχνικές για να μειώσω την επίδραση του παρελθόντος. Και άλλο να είμαι χαμένος μέσα σε αρνητικά συναισθήματα που τρεβάνει την ενέργειά μου στο παρελθόν. Επίσης, στο παρόν μπορεί να ασχοληθώ με το μέλλον. Συνειδητά, να κάθομαι, να κάνω ένα πλάνο και μέσα στο παρόν να προγραμματίσω τις ενέργειές μου και να κάνω πράξεις με στόχο κάποιο αποτέλεσμα στο μέλλον. Άλλο αυτό, και άλλο να ζω το άγχος και το φόβο για το μέλλον. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Το ένα είναι συνειδητό ότι αυτή η μισή ώρα ασχολιάμαι με το μέλλον, με το πρόγραμμά μου, αυτό που θέλω να κάνω. Και άλλο, όλη η υπόλοιπη ημέρα που κάθομαι και ασυνείδητα ο νους μου φεύγει από το παρόν, δεν ζω το παρόν και ασυνείδητα ασχολιάμαι με το μέλλον. Η επόμενη αλήθεια του Τόλε είναι ότι δεν είμαστε το σώμα και δεν είμαστε ο νους. Η λέξη που χρησιμοποιεί είναι οι δύο βασικές λέξεις. Συνειδητότητα, we are consciousness, η λέξη συνειδητότητα, που διαφέρει από συνείδηση. Βέβαια, η λέξη σημαίνει ότι λέμε να σημαίνουν. Συνειδητότητα. Και δεύτερο, unmanifest, ότι είμαστε το ανεκδήλωτο. Είμαστε άμορφοι, σύμφωνα με το Τόλε. Δεν είμαστε αυτή η μορφή. Έχουμε μία μορφή, όπως έχουμε ένα αυτοκίνητο και έχουμε ένα σπίτι και έχουμε μία ηλεκτρική σκούπα και ένα στέρεο, αλλά δεν είμαστε αυτά. Ότι έχουμε ένα σώμα και έχουμε ένα νου που μας χρησιμεύουν για να ζήσουμε την ζωή μας. Έχουμε την ευθύνη να τα φροντίσουμε, να τα αγαπήσουμε, να τρώμε σωστά, να κάνουμε ασκήσεις, αναπνοές, να βοηθήσουμε αυτά τα εργαλεία που είναι η ιδιοκτησία μας για την χρήση μας. Δεν είμαστε αυτά. Με την ίδια έννοια ότι δεν είμαστε το αυτοκίνητό μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε συνειδητότητα. Δεν είναι κάτι που ο νους μπορεί να συλλάβει, γιατί η συνειδητότητα είναι απεριόριστη, είναι παντοχού παρούσα, δεν περιορίζεται από χώρο, δεν κομματιάζεται και δεν κομματιάζεται σε χρόνο, ούτε σε χώρο, ούτε σε χρόνο. Και αυτό είναι κάτι που ο νους, το όργανο της αντίληψης, δεν μπορεί να συλλάβει. Άρα, νους δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς συνειδητότητα σαν βάση. Ο νους είναι μία δημιουργία της συνειδητότητας. Συνειδητότητα όμως μπορεί να υπάρχει χωρίς νου. Μπορώ να είμαι η συνειδητότητα χωρίς νου. Νους δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς, όπως και θάλασσα μπορεί να υπάρχει χωρίς κύμα. Αλλά κύμα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς θάλασσα. Ότι η θάλασσα είναι η συνειδητότητα και κάθε κύμα είναι μια προσωρινή μορφοποίηση της θάλασσας που μετά διαλύεται και γίνεται πάλι θάλασσα. Εμείς είμαστε προσωρινές υλοποίησεις της οικουμενικής συνειδητότητας
που κάποια στιγμή διαλύεται αυτή η προσωπική μορφή και ξανά διαλυόμαστε μέσα στην καθαρή συνειδητότητα. Λέει, δεν βλέπουμε αυτό που υπάρχει. Κανένας εδώ, βάζω τον εαυτό μου μέσα, δεν βλέπουμε αυτό που υπάρχει. Βλέπουμε, αν θέλετε, την μορφοποίηση του ό,τι υπάρχει μέσα από το σύστημα πεπαιθήσεων μας. Και αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους. Έλκουμε αυτό που πιστεύουμε, και κάποια στιγμή θα συζητήσουμε αυτό με λεπτομέρεια, έλκω ό,τι πιστεύω, ότι θα μου συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ότι θα έχω τέτοιες σχέσεις, ότι θα έχω τέτοια οικονομική κατάσταση ή τέτοια υγεία. Έλκω αυτά που πιστεύω, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, βλέπω αυτό που πιστεύω, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει ή όχι. Όλοι θα έχετε γνωρίσει ανθρώπους που έχουν παρεξηγήσει εσάς ή άλλους ανθρώπους ή τον ίδιο τον εαυτό τους. Νομίζουν ότι είναι κακοί όταν δεν είναι κακοί. Νομίζουν ότι είναι άσκημοι όταν δεν είναι άσκημοι. Νομίζουν ότι κινδυνεύουν ότι δεν κινδυνεύουν. Και όλες οι πεπιθήσεις τους και οι αισθήσεις τους επιβεβαιώνουν σε αυτούς αυτές τις πεπιθήσεις που δεν αληθεύουν και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν αληθεύουν. Αυτό που δυσκολευόμαστε είναι να δούμε ότι αυτά που πιστεύουμε εμείς δεν αληθεύουν. Και οι άλλοι άνθρωποι, και ειδικά αν είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι συντονιστές, θα δούνε πολύ γρήγορα ότι πιστεύουμε πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Και έτσι δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως πιστεύουμε ότι είναι. Και αυτό περιλαμβάνει τον ίδιο τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους, την ζωή, τα γεγονότα. Όπως βλέπετε μέχρι εδώ, ό,τι λέμε εδώ είναι σαν το πρώτο μάθημα της αυτογνωσίας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που λέει ο Τόλι δεν είναι τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέμε εδώ και 33 χρόνια στην αρμονική ζωή. Απλώς ο Τόλι τονίζει περισσότερο την σημασία της υπέρβασης και μειώνει την σημασία της ανάλυσης. Και θα έλεγα ότι ο Τόλι δεν είναι το καλύτερο για τον αρχάριο στο πνευματικό δρόμο. Θα έλεγα ότι ο αρχάριος καλύτερα να περάσει 5-6 χρόνια ανάλυσης, να δει το εγώ του, να δει το σύστημα πεπιθήσεων και μετά να προχωράει στην αποτάφτιση από το εγώ. Νομίζω πρέπει να μπει σε αυτή την σειρά. Είναι, υπάρχουν κίνδυνοι να λέω απλώς δεν είμαι το εγώ, αν δεν έχω καταλάβει το εγώ και να καταλάβει τα παιχνίδια το εγώ. Όμως από την άλλη πλευρά, όσο από εσάς έχετε κάνει αυτό και περίπου 60% από εσάς το έχετε κάνει αυτό, τον έξω να δώσω την αρμονική ζωή, είναι το επόμενο βήμα.